Θα σου πω και κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο πατέρας μου είχε αγοράσει τον ΠΑΟΚ. Δώσαμε στο Μολυνό τα χρήματα. Πότε? Τη χρονιά. Αυτό τώρα που πρέπει να το. Το λέω τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια και μπορεί να το επιβεβαιώσει και η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο μπαμπάς μας είχε πάρα πολλές επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχουμε πάρα πολλά ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. Πολλούς φίλους παγκοτζίδες και ένας φίλος του, ο Λευτέρης ο Τσοκαταρίδης, ήταν καλά εκεί που είναι, τον έψησε να πάει να αγοράσει τον ΠΑΟΚ. Ο μπαμπάς ήταν. Ποια εποχή? Περίπου το, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το 91-92. Εκείνη την εποχή ήταν που δεν είχε και Ολυμπιακός πρόεδρο, αλλά ο μπαμπάς μας φοβόταν τα χρέη. Και επειδή ο Κανελάκης ήταν ένα μεγάλο μελληνικές εκείνη την εποχή οικονομικό, διότι δεν υπήρχε η ναυτιλία, δεν υπήρχε τεχνολογία, διότι σήμερα ξέρετε υπάρχουν επιχειρήσεις που βγάζουν εκατομμύρια ευρώ που δεν είναι εμπορικές. Τότε μεσουρανούσαν οι εμπορικές εταιρείες, όπως ήμασταν εμείς. Ο ΠΑΟΚ επωλήθη 300 εκατομμύρια δραχμές. Βγήκε ο κύριος Βουλινός, για να σου θυμίσω ποια περίοδο είναι, κατά το βρίσκεται στο ίντερνετ, είπε ότι πούλησε την ομάδα σε Αθηναίο επιχειρηματία και του κάψαν το εργοστάσιο και το σπίτι. Ήταν τότε που μπουκάρα στο σπίτι του η θύρα 4. Και ο άνθρωπος έστειλε τα λεφτά πίσω. Το λέω τώρα μετά από 20 χρόνια, 20-30, που παραγράφεται και το γεγονός. Λοιπόν, όχι γιατί ήθελε να είναι επαγγελματίας παράγοντας, αλλά πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος ανεβαίνει επιχειρηματικά, χρειαζόταν και το άρμα. Τι έμαθες από τον πατέρα σου, τι ήταν αυτό το οποίο σε έκανε, γιατί έφυγε ένας πάρα πολύ νέος. 92 ετών. Ήσουν 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Πόσο σε πόνεσε, πόσο σε στιγμάτισε, αν αυτό σου σε έκανε πιο δυνατό για να κάνεις πράγματα ίσως που ήθελες στον Ιωνικό και δεν τα έκανε ο μπαμπάς σου. Όχι, δεν είχα τέτοιο θέμα. Ο πατέρας μου είχε δώσει την ελευθερία στον Ιωνικό 2 χρόνια πριν πεθάνει, διότι είχε ένα καρδιακό επεισόδιο μετά από ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν το ανακοινώσαμε εμείς για ευνόητους λόγους, γιατί όταν κάποιος πέφτει, χτυπιέται και διαφορετικά. Αν δείτε τα παιχνίδια του 2003, ο κύριος Κανελάκης, ο Νίκος, δεν είναι στον πάγκο. Είμαι εγώ. Είμαι ένα χρόνο πριν. Μου είχε δώσει το ελεύθερο από το 99 να προτείνω τις μεταγραφές. Μου είχε εμπιστοσύνη και εμένα και του Λεωνίδα. Και γι' αυτό ήμασταν και από μικροί στις εταιρείες. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά σε όλες μας τις δουλειές. Και για μας ο Νίκος Κανελάκης ήταν inspiration man. Και έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Εκτός από πατέρας μας ήταν και φίλος μας. Και αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Και επειδή πέθανε σε αυτό το κτίριο, από πάνω όροφο ακριβώς, μας έφερε πάρα πολύ πίσω. Για μας ήταν τα πάντα. Απλώς όταν οι καταστάσεις και τρέχουν πολύ γρήγορα, λόγω των πολλών επιχειρήσεων που είχαμε εκείνη την περίοδο, ίσως να μην προλάβαμε να στεναχωρηθούμε. Αυτό που μας έχει απογοητεύσει είναι ότι δεν είμαστε και ποτέ το γήπεδο. Δηλαδή, αν ένας λόγος που κάθισα στον Ιωνικό, γιατί δεν είχε κάποιο κέρδος για μένα, ήταν μόνο συναισθηματικό για την ομάδα μου, είναι γιατί ήθελα να ονομαστεί το γήπεδο Νικόλαος Κανελάκης. Θα σε γυρίσω λίγο. Όταν σε πήρα τηλέφωνο για να κλείσουμε τη συνέντευξη, μου είπες ότι το τηλέφωνο αυτό, ο αριθμός αυτός είναι του μπαμπά σου. Σωστά. Και είσαι παιδί του μπαμπά. Σωστά. Ψάχνοντας λίγο σε φωτογραφίες και τα λοιπά, έψαχνα να βρω και ομοιότητες, αν μπορείς να δούμε από τη φωτογραφία κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Είδα ότι αυτό το πάθος, την αγάπη για τον Ιωνικό, ήσουν και εσύ στο πάγκο όπως ήταν και ο μπαμπά σου, στο γήπεδο όπως ήταν και ο μπαμπά σου. Και μπουκάρε στο γήπεδο όπως μπουκάρε και ο μπαμπά σου. Τι κάνει ένα παράγοντα που σκάει τόσα εκατομμύρια, τόσα λεφτά, τόσο χρόνο, τόση αγάπη, τόσο χρόνο να βγαίνει εκτός όριο? Καμιά φορά, επειδή η Ελλάδα είναι μικρή και είναι λίγο καφενειακή η κατάσταση, φτάνουν στα αυτιά σου διάφορα, δεν μπορεί να τα αποδείξει. Αλλά εννοείται ότι άμα βλέπει ένα διαιτητή και τον έχει δει σε 20 παιχνίδια, ποια είναι η απόδοσή του και βλέπει κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα κατανοήσει, εννοείται ότι εκεί θα είσαι εκτός ορίων. Έχεις απειλήσει διαιτητή? Ναι. Ένιωσες ότι η ομάδα σου αδικείται κατάφορα ή έμαθες κάτι αυτό που λες και εσύ? Μ' αρέσει να βλέπω, δεν μ' αρέσει να ακούω. Αλλά όταν βλέπω, τα μάτια μου δεν μπορεί να αλλάξει κανείς. Κανελάκης, Κόκαλης, Βαρδινογιάννης, δεν γίνεται να μην η κουβέντα είναι γύρω από αυτούς. Πόσο ο πατέρας σας είχε το. Είχε βέβαια και το εκτόπισμα και το επιχειρηματικό και το ανάστημα να σταθεί απέναντι σε αυτούς
που είναι γίγαντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Εντάξει, μην μπερδεύουμε την οικογένεια Βαρδιλογιάννη με την οικογένεια Κόκαλη. Η οικογένεια Βαρδιλογιάννη είναι μια ιστορική οικογένεια. Έχει τις δουλειές της, φορολογημένες, μέχρι σήμερα. Απειδήσανε με το ποδόσφαιρο. Χαρίσανε τον Παναθηναϊκό, δεν τον πουλήσανε. Έτσι, όπως το χαρίσαμε και εμείς στον Ιωνικό. Δεν πήραμε κάποια λεφτά για να φύγουμε. Τις μετοχές βάλαμε τα λεφτά στην εφορία για να μπορούν να γίνει μεταβίβαση. Ο κύριος Γιώργος ο Βαρδιλογιάννης που έχω άποψη ήταν από τους μεγαλύτερους άντρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με λόγο και με πράξεις. Η οικογένεια Κόκαλη είναι μεταγενέστερη από εμάς. Πήρε την ομάδα σε μια μεταβατική περίοδο η οποία ήταν σκασμένη σαν Ολυμπιακός, χρωστάγε 7 δις εκείνη την εποχή. Έκανε αγώνα μεγάλο. Δεν ήταν γνωστός επιχειρηματίας. Δημιούργησε επιχειρήσεις γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο άρμα. Και εκείνη την εποχή σου δίνει και δουλειά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι κράτος εν κράτη, όπως και ο ΠΑΟΚ. Σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, και πιο πριν, πάντα συναστρέφεσαι και με έτσι, προσωπικότητες αφιλεγόμενες. μου είπες και είχες γράψει και είναι δημόσιο, γι' αυτό το αναφέρω, με το Μάκη Ψωμιάδη, ότι ήταν κύριος κτλ. Θες λίγο να μας πεις τη σχέση σου με μια προσωπικότητα που έχει δημιουργήσει πάθη και μίση, ξέρεις. Πρόβλημα για τους άλλους. Εγώ θα λέω ότι έχω περάσει εγώ. Γιατί υπάρχει μια φιλοσοφία. Ο χειρότερος άνθρωπος όταν σε σένα είναι κύριος, για σένα είναι κύριος. Δεν σε νοιάζει τι λέει ο κόσμος, σε νοιάζει τι βλέπουν τα μάτια σου. Εγώ το Μάγκη τον Ψωμιάδη τον γνώρισα 17 χρονών. Όταν πουλούσα ποτά ως πολιτής, ήταν εκτενά του μαγαζιά. Και τότε κύριος ήταν και στο ποδόσφαιρο κύριος ήταν προς εμάς. Δεν νοιάζει ούτε ακούω ιστορίες και φήμες. Γιατί άμα πάμε με αυτή την πολιτική, έχω να πω πολλές ιστορίες για μένα και πολλές φήμες για μένα. Ναι. Πουλήσαμε δύο παίχτες στο Μάκη, τον Ονουάτσι και τον Οικονόμου, τους οποίους δεν θέλαμε να τους πουλήσουμε. Αυτοί δεν θέλουν να συνεχίσουν στον Ελληνικό. Στην Καβάλα. Ναι. Γιατί εμείς ήμασταν Β' Εθνική, η Καβάλα ήταν Α και λογικό είναι ένας ποδοσφαιριστής να θέλει να παίζει σε μεγαλύτερη ομάδα. Τσακογιάννης. Φίλος και αδερφός για μένα. Δεν ξέρει μπάλα. Βρίσκεται δίκαια, τιμωρήθηκε δίκαια, άδικα. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Το γνωρίζει αυτός. Μητρόπουλος, Θωμάς. Χειραψίες πολλές έχω δει στο γήπεδο, ως αντίπαλοι πρόεδροι. Λόγω έχετε... Δημήτρης, κυρίως κάποια στιγμή ψυχραθήκαμε, γιατί εμείς χάσαμε από τον Πιερικό 0-1 στην Νίκαια και το ΕΓΑΛΟ έπεσε δεύτερη χρονιά κατηγορία. Δηλαδή, για πέσα την Α' Εθνική και από την Β' έπεσε στη Γ'. Το χρεωθήκαμε αυτό, ότι δεν χτυπήσαμε το παιχνίδι με τον Πιερικό και εκεί λίγο η σχέση μας... Το χτυπήσατε ή όχι? Το χτυπήσαμε. Αλλά χτυπήσαμε το κεφάλι μας εμείς. Γιατί είχε πολύ ήλιο τότε και μερικοί παίχτες είχαν ζαλάδα πίσω και είχαμε ένα θέμα. Και γι' αυτό και ο κύριος Ελευθεριάδης είναι και από τους καλύτερους μου φίλους. Το λόγο τον ξέρει ο ίδιος. Ο Ελευθεριάδης του Πιερικού εννοώ. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ο Μητρόπουλος τελικά ελέγχει μέχρι σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, σήμερα μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά τότε το έλεγχε. Δηλαδή. Γελάς τώρα, αλλά είναι κάτι το οποίο ξέρεις. Δηλαδή, όσοι έχουμε μεγαλώσει από το 90 και μετά, αυτό ακούμε. Ποια είναι η μόνη ομάδα που δεν υπήρχε στην κασέτα της Πάραγκας? Φαντάζομαι τον Ιωνικό, βάλες. Άρα, τι να συζητήσουμε. Ο Βίκτορας εκπροσωπούσε τον Ιωνικό στην ΕΠΑΕ. Μπορεί να μην το θυμάσαι γιατί είχε σημειώσει. Ως νομικός. Όχι, ως εκπρόσωπος του Ιωνικού ήταν ο Βίκτορας. Ο Μητρόπουλος για πολλά χρόνια. Αδερφικός φίλος, πολλά χρόνια διακοπές με την οικογένειά του. Ο Θωμάς, πιο λαϊκός, λογοτιμήτης, γνώστης του ποδοσφαιρού. Ένας άνθρωπος παλιάς σκοπής που περνώντας τα χρόνια δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτό το μοτίβο. Πιστεύω μαζί με τον Τζαχιλίδη, εγκυκλοπαίδεια του ποδοσφαιρού. Τζαχιλίδη στον Ιωνικό, τον είχε μαζί σου. Αλλά και στον Ολυμπιακό και μάλλον, θεός χώριστον. Αυτοί οι δύο ήταν εγκυκλοπαίδες του ποδοσφαίρου μαζί με τον, πιστεύω, με τον συγχωρεμένο τον Δέδε, που τον προλάβα λίγο, και τον Καλογιάννη. Μελισανίδης. Πήρατε τον Ιωνικό από τον Μελισανίδη και τον Σπανό. Είναι λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοδημιούργητοι όπως ήταν ο μπαμπάς μου. Και είναι την περιοχή εδώ. Βεβαίως και τους βγάζω το καπέλο. Άνθρωποι όπως ο πατέρας μου που δεν γνωρίζαν ούτε αγγλικά. Που δεν είχαν τελειώσει το σχολείο. Ξεκινήσαν από το μηδέν με κοντά παντελονάκια για να φτάσουν στα πέρατα του κόσμου. Λούαρης. Επίσης άνθρωπος με τον οποίο έχεις. Μιλάω μέχρι και σήμερα. Έχω άρεση σχέση και με το γιο του. Είμαστε φίλοι από παιδιά.
Ο πιο δίκαιος. Θα σου έλεγε αυτό που πρέπει και αυτό που δεν θες να ακούσεις. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να κλείσει τον οποιοδήποτε παίχτη. Είναι ο άνθρωπος που μπορούσε να κάνει οτιδήποτε ήθελε στο ελληνικό ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή. Διότι ο σεβασμός που είχε από τους άλλους παράγοντες ήταν τεράστιος. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για τον κύριο Γιώργο. Είναι ένα φαντάζομαι θα συμφωνήσει αυτό ότι ο Ολυμπιακός είχε μεγαλουργήσει εκείνη τα χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι ήταν εισαγωγικά το δεξί χέρι του Ανδρέα του Παπαδρέου, έτσι. Λοιπόν, ήταν πολιτικοποιημένα άτομα τα οποία το κάνανε από μεράκι και όχι από κέρδος. Γιατί άμα το κάνανε από κέρδος, θα ήταν στην Ίμπιζα διακοπές, δεν θα ήταν στην Αθήνα σήμερα. Τίμιος. Τίμιος. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν άλλη άποψη για το ποδόσφαιρο, η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Ντέμις Νικολαίδης. Επίσης, στο γήπεδο. Πολύ καλή σχέση. Αγκαλιές, νομίζω. Πολύ καλή σχέση, η οποία δεν συνεχίστηκε μετά το 0-1 της ΑΕΚ. Έχουμε περάσει όλοι τον αερίβισμο, ειδικά όταν έχουμε και χρήματα και έχουμε και το άρμα. Η ΑΕΚ εκείνη την περίοδο έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Ιωνικός έτυχε να το κόψει, να το πάρει ο Ολυμπιακός που ήταν τρίτος εκείνη την εποχή, αν θυμάμαι καλά. Και μην ξεχνάς ότι είχαμε προπονητή τον Βαγγέλη τον Βλάχο, έναν ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Και 80.000 κόσμο. Έτυχε ο Νατσούνας να κάνει τον γκολ. Εμείς να σωθούμε από εκείνο το παιχνίδι και η ΑΕΚ να καταστραφεί οικονομικά. Δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω για αυτό το ψευδιακό ματς με Βάγεβιτς που. Ο κύριος Ντούσαν. νομίζω ότι ακόμα ξυλώνει το γήπεδο. Δηλαδή το βίντεο είναι απίστευτο. Ήσουν στο γήπεδο, φαντάζομαι. Εννοείται. Και αν θυμάστε. Θες να μας μιλήσει λίγο για το πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς έγινε κτλ. Η συνέντευξη την έχει πριν ο Αντωνόπουλος. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Ο οποίος τυχαίνει και έχω σχέση και μέχρι σήμερα. Και είχε μείνει παγωτό, αν θυμάσαι με το θυμάμαι το βίντεο, ναι, ευχαριστώ. Την ώρα που έφευγε ο Γέμελος ο Σοκράτης, πήδηξε ένας φίλαθλος μέσα του Ολυμπιακού. Τον έκανε μαύρο το Σοκράτη, αν θυμάσαι, και τον έσωσε εκεί ο Γυριχίδης με τον Ξανθόπουλο. Φυσικά δεν είχε συγκρατήσει και τον έφερε ο πατέρας μας και είχε επιτεθεί στο διαιτητή. Γιατί? Γιατί άμα βλέπεις μπροστά σου να παίρνει την μπάλα με το χέρι ο Καραπιάλης, αν δεν κάνω λάθος, γιατρός γκολ στο 90 και να χάνεις και την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι μπορεί ένας άνθρωπος να συγκρατηθεί άμα βάζει 5 εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη του χρόνου και του κλέβουν κάποιους βαθμούς. Η αντίδραση ήταν λάθος, δεν υπήρχε αστυνόμευση και αυτά τα γεγονότα είναι πάρα πολύ άσχημα και δεν πρέπει να γίνονται στα ελληνικά γήπεδα. Φυσικά, όταν έχεις να κάνεις με τον όχλο, είναι δύσκολο να το χωρίσεις μετά. Είναι να μην γίνει. Άμα γίνει, είναι δύσκολο. Και το μάθανε και γεμάτο. Και τον Πέτρο. Στη φωτογραφία, λέει ένα σημαδιακό, μου φόραγε Dr. Martin's παπούτσια και στην εποχή με κουστούμι. Δηλαδή, λες και πηγαίναμε για μάχη. Και το λέω για πλάκα, έτσι, γιατί ο Πέτρος είναι φίλος μας, ήταν και φίλος του αδερφού μου, γιατί είναι Πειραιώτης. Και όταν ο μπαμπάς του δεν είχε τον Ολυμπιακό, εμείς τον Πέτρο τον γνωρίζαμε. Συχνάζαμε στα ίδια μαγαζιά. Και έχω μεγάλη εκτίμηση στην οικογένεια Κόκαλη, διότι προσφέραν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δώσαν ένα άλλο level στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Διότι. Για να αναγκαστείς να κάνεις επενδύσεις, πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Και τον ανταγωνισμό τον έφερε ο Ολυμπιακός. Πήγε σε πολύ ψηλά επίπεδα τον ανταγωνισμό και τα συμβόλαια και ήταν λίγοι αυτοί που μπορούσαν να ακολουθήσουν. Και δεν θα μπορώ επίσης να σε ρωτήσω, γιατί το ανέφερες και εσύ κιόλας, αλλά θα σε ρωτήσω έτσι κι αλλιώς, για το Σαλιαρέλη. Δηλαδή, άλλη μια προσωπικότητα αμφιλεγόμενη. Μια κατηγορία μόνος του. Δηλαδή. Ήρθε με πολλά λεφτά ο άνθρωπος στην Ελλάδα. Ήταν άτυχος, έπεσε στο. Επειδή ήμουν και μικρός, έπεσε τότε στο σκάνδαλο με το Πασόκ. Ο κύριος Αργύρης δεν είχε ποτέ θέμα για χρέη και τέτοια πράγματα. Ο κύριος Αργύρης διώχτηκε νομικά, διότι φυγάδεψε έναν άνθρωπο από την Ελλάδα. Αυτό ήταν το αδίκημά του. Θέλει λίγο να το ξέρει, ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει τα λοιπά. Θέλει λίγο να το πείτε αυτό. Κατηγορήθηκε ότι είναι αυτός που φυγάδεψε τον Κοσκοτά με αεροπλάνο εκτός Ελλάδος. Αυτό ήταν το αδίκημά του. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να πάει στη φυλακή. Και οι επιχειρήσεις του σε 5 χρόνια να πάνε στο μηδέν. Πιστεύω να μην αδίκησα κάποιον, γιατί στα τόσα χρόνια περάσαν και πάρα πολλοί άνθρωποι και υγιεινοί και εξωγήινοι. Απλώς δεν μπορώ να πω ότι μετά το πανεπιστήμιο δεν είναι το ποδόσφαιρο. Ίσως το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της ζωής. Διότι εκεί βλέπεις όλα τα κομμάτια της κοινωνίας. Φτωχούς, πλούσιους και οτιδήποτε είναι σε χαρακτήρα. Νομίζω ότι μόνο σε ένα γήπεδο μπορεί να βρεις όλους τους χαρακτήρες.